Ο διαγνωστικός ξεφεύγει. Ευχαριστούμε τον Μάκη Βανιέλη που μας έδωσε κάποια έτσι χαρακτηριστικά σημεία του αγώνα, κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις. Ζόμπολεμπε πάνω στον Τόπελ. Ντόβιν. Δημητριάδες. Με το Βόσνιο που παίρνει τον μπλοκάουτ από τα χέρια κυρίως του Τόπελ που τα βάζει με τον εαυτό του και την κακή του τύχη. Το μπλοκ πρέπει να ανεβεί περισσότερο. Χρειάζεται να βελτιωθεί το μπλοκ, να μην γίνονται λάβες στην υποδοχή. Ντόβιν. Χαρτονίβης για τον Τόπελ. Μπλοκάρεται ξανά ο Αμερικανός, αλλά η μπάλα είναι έξω. 18. Με μπλοκ άουτ που κέρδισε ο Κερ Τόπελ. Πάνω στο φιλέ το σερβίς του Αμερικανού διαγωνίου. Ρόλις Κόμελ Τόπελ. Στο πλάνο μας, τους είπαμε για λίγο, η σειρά του Τέσσετς. Γυρίζει ο Χαριτονίδης, κοιτάει στα μάτια τον Κοντογιάννη. Καταπληκτική προσπάθεια. Μονό μπλοκ του Χαριτονίδη που διάβασε τη φάση. Και πάλι μόνο στο κύριο στο μπλοκ πήδησε ο Χαριτονίδης, αλλά αυτή τη φορά πέρασε ο Νικηφορίδης. Η μπάλα βγήκε μακριά από τα χέρια του Ρόλιτς. 11-10. Φανταστικό το σερβίς του Ζόμπολεμπέ. Κόμελ. Πηγαίνει να περάσει με τεχνικό τρόπο εκεί πίσω, επιχειρώντας να βρει ένα ακάλυπτο σημείο για να στείλει την μπάλα. 11 όλα. Ήταν έξω. Πάντα στο σερβίς ο Γάλλος. Χαρτονίδης. Πέφτοντας προσπαθεί να κάνει κάτι. Νικήθηκε σε αυτή τη μονομαχία. Ζόμπολεμπε. Και άσος από τον Γάλλο. Όχι. Είναι έξω η μπάλα. Δεν μπορώ να δω καθαρά. Τι έγινε τώρα. 17-15. Γιώργος Σονδυλάκης κάνει την επαφή του με την μπάλα. Ο Ντόβιν. Ζόμπολεμπέ είναι έξω η μπάλα και ο πόντος είναι για το γυμναστικό. 18-15. Άντε. Σονδυλάκης. Ντόβιν. Τριάδες. Με Νικηφορίδης ο Τόπελ. Τι έγινε. Πέρασε μέσα. Ο Νικηφορίδης και ο πόντος είναι για το γνωστικό 19-15. Παράβαση που ελέγχεται 19-15. Σπερδιλάκης εδώ. Βλέπετε καθαρά.
Τριάδες, ο Ντόβεν, πλασέ. Ο Τόπελινακές σηκώνει για τον Χαρδονίδη. Ο Σεφτικ δεν μπορεί να τελειώσει. Καταπληκτική άμυνα από τον Σπερδιλάκη στην προσπάθεια του Ζόμπολεμπε. Ο Κερ Τόπελ, κολόνα και αυτός και ο γυμναστικός. Η διαφορά στους 5, 20-15. Άλαν Κόμελ εδώ στο πρώτο πλάνο. Με τον Γιώργο Σπερδιλάκη στους Ναρδές, αλλά ο Τόπελ ήταν εκεί. Που χρειάστηκε και τελείωσε την μπάλα. Τη φάση. Ο Βντόβιν πάλι στην υποδοχή. Σημαδεύουν τον Βντόβιν οι παίκτες του γυμναστικού, γιατί έχει κάνει πολλά λάθη ο Βόσνιος. Εδώ δεν υπάρχει συνέχεια. Αν και έπεσε και με το πόδι μάλιστα ο Τόπελ, δεν τα κατάφερα. Μια μικρή διακοπή να σκουπιστεί το τερέν. Όσο εσείς βλέπετε τον Δημήτρη Βντόβιν, τον Ουκρανό. Ήρθε από την Κεφισιά στην Καλαμαριά. Χαρτονίδης. Ο Τόπελ συνεχίζει το βιολί του. 21-16. Προσεκτικό φλότ σερβίς. Ο Αμερικανός αστοχεί ο Νικηφορίδης. 22-16, αυτό είναι καλό. Ότι ο γυμναστικός προηγείται και με διαφορά στο δεύτερο σετ. Εδώ βλέπω τον Ανδρεόπουλο. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό να μην επιτρέψει στην Καλαμαριά να γεμίσει και αυτό το σετ. Γέμισε και κέρδισε η Καλαμαριά το προηγούμενο. Η Λαμία έχασε στη Θεσσαλονίκη 3-1 και μάλιστα το 1 με διαφορά. Είναι πολύ καλό το ότι η Καλαμαριά, επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται πίσω στο δεύτερο σετ και μάλιστα έχει συγκεντρώσει μέχρι ώρας μόλις 16 πόντους. Αυτό σε περίπτωση ισοβαθμίας. Προέχει η νίκη. Προέχει η νίκη όμως και το ξέρει καλά ο Σεφτικ αυτό. Μπλοκάρει. Πολύ σωστά. 23-16. Από τον Αμερικανό κεντρικό του εκπαιδευτικού, ο άλλος Δημητριάδες τώρα μπαίνει στο παιχνίδι μέσα. Ο Ανέστης Δημητριάδης θα αντικαταστήσει τον βασικό Μανώλη Δημητριάδη στο ρόλο του Πασαβόρου. Κερ Τόπελ με την μπάλα στα χέρια, 23-16. Να πάει να γιάσω. Όχι, προσέχει και πολύ καλά κάνει. Κυριακίδης, βγαίνει άμυνα τον Κόμελ. Εδώ η κόντρα επίθεση ανέβγαινε. Ο Τόπελ τι μπορεί να κάνει. Πέρασε την μπάλα τεχνικά. Ο Ζόμπολεμπε δεν μπορεί να το σταματήσει όπως τα έφελε ο Ρόλες με τον Σεφτικ και παίρνει τον μπλοκάουτ ο Γάλλος. Εδώ ξανά η προσπάθεια του Ζόμπολεμπε. Μπλοκάουτ. Ο Παπαδημητρίου στο παιχνίδι στη θέση του Βντόβιν του Κρανού. Εδώ ο Βόσνιος. Ο Τέτσικ. Τέσσερις, συγγνώμη. Ντάρκο Τέσσερις. Χαρτονίδης. Σεφτικ μπορεί. Μπορεί ο Σεφτικ. Σετμπολ 24-17 και με χαμηλό σκορ για την Καλαμαριά. Κρατάμε και αυτό. Κρατήστε μάλλον και αυτό. Προέχει η νίκη, αλλά είναι πολύ καλό που δεν συγκεντρώνει πολλούς πόντους αυτό το σετ η Καλαμαριά. Θυμηθείτε το. Ότι αυτό ενδεχομένως να μας εξυπηρετήσει κάπου. Ρόλιτς. Κάπου αργότερα. Ο Κυριακίδης δεν μπορεί. Ο Ρόλιτς είχε τη φάση. Το είχε ο Ρόλιτς, αλλά δεν τα κατάφερε. Την είχε την μπάλα. 24-18. Να τελειώσει το σετ γρήγορα πρέπει τώρα. Το σετ μπολ παραμένει. Αλλά η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Ζόμπολεμπε. Που ασφαλώς και θα ρισκάρει ο Γάλλος που φέρνει λίγο και στον Bob Marley, θα λέγαμε. Για να δούμε. Τον σούπερ ήρωα της Καλαμαριάς. Πάνω στο Ρόλιτς ο Χαρτονίδης. Ο Κόμελ, ο Παπαδημητρίου σκύβει και πέφτει στα γόνατα.
Ο Χαρδονίδης πέφτοντας σηκώνει την μπάλα. Νέα ευκαιρία για τον Σλοβαίνο ακραίο που παίρνει τον πόντο καθαρίζοντας με 25-18 το δεύτερο. Μπλοκάρεται ο Ζόμπο Λεμπέ. 2-1. Το μπλοκ πάνω στο Γάλλο. Ο Βλασακίδης με ψωμένο το δεξί του χέρι ζητά να σκουπιστεί το παρκέ σε εκείνο το σημείο που έπεσε ο Γάλλος. Να μην χάσει άλλος εδώ ο γυμναστικός, να κερδίσει το παιχνίδι με 3-1 όπως το έχασε στην Καλαμαριά, να φέρει τα πράγματα στα ίδια και όχι μόνο αυτό, είπαμε στο προηγούμενο δεύτερο σετ κάλυψε και τη διαφορά των πόντων που σημαίνει και αν κερδίσει με 3-1 στη βαθμολογία, στην περίπτωση της βαθμίας θα είναι από πάνω την Καλαμαριά. 3-1 τώρα. Time out που ζητάει ο Γιώργος Περσιανλής, βλέποντας ότι η ομάδα του ξεκινά και